από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου. Ο μισόκαλος διάβολος που δεν άντεχε την ένθεο αυτού πολιτεία και βλέποντας ότι όλες οι επιθέσεις του εναντίον του γέροντος Ιωσήφ έμεναν άπραχτες, δηλαδή απέτυχαν, εξήγηρε εναντίον του αρκετούς μοναχούς από το Άγιο Όρος. Ήρχονται πολλοί από διάφορα μέρη στη Μικρά Αγιάνα, χωρίς προηγουμένως να ζητούν να μάθουν το πρόγραμμά του και επειδή δεν τους εδέχεται σκανδαλίζοντο, αλλά και οι γείτονες πατέρες είχαν την ίδια αντιμετώπιση. Έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ ότι «Όποιος και αν είναι, ας ξαναέλθει το πρωί όπως ορίζει το πρόγραμμά μας». Και μάλιστα κάποτε σε κάποιον καθυστερημένο φώναξε «Και άγγελος να είσαι, αυτή την ώρα δεν σε δέχομαι». Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις ανάγκης που όριζε ο ίδιος, άνοιγε την πόρτα μετά το μεσημέρι ή το βράδυ. Αλλά αυτό γίνεται πολύ πολύ σπάνια, διότι οι ώρες του ήσαν μετρημένες και έπρεπε να χαλάσει το πρόγραμμά του για να μιλήσει τη νύχτα μία ώρα με τον έκτακτο επισκέπτη. Ένας υποτακτικός του γέροντος απορούσε με την επιμονή του στην εφαρμογή του τυπικού τους και τον ρώτησε κάποτε «Γέροντα, αφού έχετε τόση αγάπη και δείχνετε τόση συγκατάβαση σε όσους σας επισκέπτονται, γιατί επιμένετε να μην τους δέχεστε εκτός προγράμματος, πράγμα που τους σκανδαλίζει?» Και ο γέροντας απάντησε «Η πείρα μου έδειξε να κάνω έτσι, διότι αλλιώς δεν θα μπορούσα να συνεχίσω αυτό προς το οποίο ο Θεός με οδήγησε». Δηλαδή, η επιθυμία του γέροντος Ιωσήφ για την ησυχία δεν ήταν εξιδίου θελήματος, αλλά κατάλαβε ότι ήταν άνωθεν κλίση δια την νοερά προσευχή και εξήγησε. Οι απαιτήσεις των ανθρώπων να τους δέχονται απεριόριστα οι μοναχοί είναι ο κοινός δρόμος που πλεονάζει εδώ στο Άγιο Όρος. Όπου και να πας, οι πατέρες θα σε φιλοξενήσουν. Αλλά εμείς έχουμε καθήκον να συνεχίσουμε την νηπτική παράδοση των Αγίων Πατέρων, όπως και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όταν ασκήτευε εδώ στον Άθωνα, έφευγε και κρυβόταν σε λάκκους και σπηλιές, επιδιώκοντας με κάθε τρόπο την απομόνωση για να καλλιεργεί την νοερά προσευχή, τηρώντας απόλυτα το ησυχαστικό του πρόγραμμα. Έτσι ο γέροντας φρόντιζε να ενημερώνει τους επισκέπτες του για το πρόγραμμά του, για να μην σκανδαλίζονται, και ομολογούσε ότι «Εγώ εις όλες μου τις ενέργειες έτσι συνηθίζω να λέγω και να πράττω, όλα καθαρά σαν καθρέπτης, λόγο και έργο, είτε κατά διακονίαν, να μην δίδω υπόνοιαν σε κανένα». Ήταν δε πολύ προσεκτικός σε αυτούς που σκανδαλίζονταν να μην τους κατακρίνει, γι' αυτό και έλεγε «Ας λένε εναντίον μου, τέτοια μάτια έχουν, έτσι βλέπουν, δε φταίνε οι άνθρωποι, τα μάτια τους δεν βλέπουν σωστά». Ποτέ δεν έλεγε κουβέντα εναντίον αυτών που τον κακολογούσαν. Του συμπαθούσε και δεν έπαβε ημέρα και νύχτα να προσεύχεται για αυτούς. Εξαιτίας αυτού του προγράμματος άρχισε σιγά σιγά να διαδίδεται ότι ο γέροντας Ιωσήφ είναι πλανεμένος. Οι φήμες αυτές είχαν αρχίσει να τον συνοδεύουν από νωρίτερα, όπως ετονίστη, επειδή ο γέροντας ακολουθούσε ένα διαφορετικό τυπικό από το συνηθισμένο στο Άγιο Όρος, αλλά στη Μικρά Αγιάνα η κατάσταση άρχισε να παγιώνεται και να εντείνεται. Ακόμη και σήμερα λέγεται από τους εναπομείναντας παλαιούς πατέρας πως εκείνο που ενόχλησε μερικούς ήταν στην πραγματικότητα ο φθόνος. Τι συνέβαινε τότε? Ήρχοντο μοναχοί και λαϊκοί ακόμα και από το εξωτερικό και ρωτούσαν «Πού ησυχάζει ο γέρον Ιωσήφ ο νηπτικός?» Και αφού παρέβλεπαν όλους τους άλλους πατέρας, πήγαιναν κατευθείαν να γνωρίσουν τον γέροντα Ιωσήφ. Τότε, ενώ η πλειοψηφία των πατέρων της Κήτης ήσαν ευλαβείς και καλοπροαίρετοι ασκητές, ένας μικρός αριθμός γεροντάδων σκανδαλίζοντο, διότι οι ξένοι αγνοούσαν αυτούς και έτρεχαν να δουν τον αγράμματο και άξεστο ερημίτη. Και έτσι άρχισαν να τον συκοφαντούν ανοιχτά ότι είναι πλανεμένος. Δυστυχώς όμως οι φήμες στο Άγιο Όρος διαδίδονται ταχύτατα από τους ασθενείς, ραθύμους, αμελείς, ακόμα και φθονερούς μοναχούς.
Και επειδή ο γέροντας ούτε το τυπικό του άλλαξε, αλλά και ούτε καν προσπάθησε να δικαιολογήσει τον εαυτό του, πολλοί ενάρετοι πατέρες ως άνθρωποι παρασύρθηκαν και πίστευσαν τις αστήριχτες αυτές κατηγορίες. Πάντως τον γέροντα δεν τον στενοχωρούσε η προσωπική προσβολή, αλλά το γεγονός ότι προσέβαλαν τον τρόπο ζωής που ακολουθούσε, δηλαδή τον κατοχυρωμένο από την Εκκλησία μας ιερό θεσμό της ησυχαστικής παραδόσεως. Βέβαια ο γέροντας ήταν βιαστής και δεν ευλάπτετο από τέτοιους πειρασμούς, ευλάπτοντο όμως εκείνοι που διψούσαν για την ωερά προσευχή, αλλά λόγω αυτών των συκοφαντιών απεμακρύνοντο. Για παράδειγμα, όταν είχε πρωτοπάει στο Άγιο Όρος ο ονομαστός ασκητής γέροντας Παΐσιος, είχε ακούσει για το γέροντα Ιωσήφ και διψούσε να τον συναντήσει προς ωφέλεια, αλλά βρέθηκε κάποιος καλοθελητής και τον απέτρεψε. Χρόνια αργότερα, όταν ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος διάβασε το βιβλίο «Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας», στο οποίο δημοσιεύονται οι επιστολές του γέροντος Ιωσήφ, τότε κατάλαβε τι ζημιά έπαθε και μονολογούσε. «Τι έχασα! Τι έχασα!» Στα αλήθεια, πόσα διψασμένα ελάφια θα έβρισκαν κοντά του σωτήρια ανάματα, εάν ο εχθρός της σωτηρίας μας δεν έσπερνε τα συκοφαντικά του ζυζάνια. Μια φορά που ερχόταν ο γέροντας από μακριά, ένας γείτονας μοναχός γυρίζει και λέγει σε ένα λαϊκό που ήταν δίπλα του: «Αυτός είναι πλανεμένος». Καθώς πλησίαζε ο γέροντας το άκουσε, αλλά δεν είπε τίποτε. Ο κοσμικός τον κοίταζε, τον ξανακοίταζε. Ο γέροντας έφυγε και ούτε καν ενοχλήθηκε από το γεγονός. Τον εθαύμασε ο κοσμικός και είπε: «Τι διακριτικό έχει αυτός που είναι πλανεμένος». Πολλοί συκοφαντούσαν τον γέροντα με μόνο κριτήριο το γεγονός ότι ο ασκητής δεν ήθελε περισπασμό και αργολογία, γι' αυτό και τον σταμπάριζαν ως πλανεμένο. Δυστυχώς όμως ακόμα και σήμερα, εάν κάποιος κελιώτης αρνηθεί να ανοίγει την πόρτα του αδιακρίτως στον καθένα, εισπράττει την ίδια περιποίηση από τους ασθενεστέρους και αμαθείς. Ο γέροντας όμως ήξερε τι έκανε και έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Έλεγε: «Πειρασμός είναι. Εγώ ας κάνω τη δουλειά μου». Και ασφαλώς πολλοί θα τον εστήριζαν οι λόγοι του Αββά Ισαάκ του Σύρου: «Οι πειρασμοί του παρόντος κόσμου είναι πολλοί και τα κακά δεν απομακρύνονται από σου, αλλά αναβρίωση και εντός σου και υποκάτω των ποδών σου. Και όμως μην απομακρυνθείς εκ του τόπου ενώ ευρίσκεσαι, μήτε να αποφύγεις τους πειρασμούς, και όταν ο Θεός νεύσει θέλει σε ελευθερώσει από αυτούς. Ταύτα δε πάντα οκονόμησε ο Θεός εν σοφία δια την ειδικήν σου ωφέλειαν, όπως κρούεις επί μόνο στην θύραν του ελαίους αυτού και δια του φόβου των θλίψεων σπαρείς το νου σου η ενθύμηση αυτού και πλησιάσεις εις αυτόν δια των δεήσεων και αγιαστεί η καρδία σου δια της ακαταπαύστου ενθυμήσεως αυτού. Ταύτα δε πάντα οκονόμησε ο Θεός εν σοφία δια την ειδικήν σου ωφέλειαν, όπως κρούεις επί μόνο στην θύρα του ελαίους αυτού και δια του φόβου των θλίψεων σπαρείς το νου σου η ενθύμηση αυτού και πλησιάσεις εις αυτόν δια των δεήσεων και αγιαστεί η καρδία σου δια της ακαταπαύστου ενθυμήσεως αυτού». Και πράγματι ο γέροντας αγωνιζόταν νύχτα μέρα για χρόνια να υπερνικήσει τον πειρασμό με τη μακροθυμία, την συγχωρητικότητα, την αυτομεμψία και την προσευχή, ώσπου έλαβε από το Θεό τεράστια χάρη στην προσευχή του. Αλλά για να φτάσει σε αυτά τα μέτρα και να δικαιολογεί τους συκοφάντες του, έκανε αιματηρό εσωτερικό αγώνα, όπως ο ίδιος έγραφε στην αδελφή του: «Η ξεύριστη είναι να μην πειράζεις και να σε πειράζουν, να μην κλέπτεις και να σε κλέπτουν, να ευλογείς και να σε καταρώνται, να ελεείς και να σε αδικούν, να επαινείς και να σε κατακρίνουν, να έρχονται χωρίς λόγο να σε ελέγχουν, να σε φωνάζουν διηνεκώς πλανεμένων εφόρου ζωής και να εξεύρεις ότι δεν είναι ως λέγουν και να βλέπεις τον πειρασμό που τους κινεί και εσύ να μετανοείς και να κλαίεις ως αίτιος ότι είσαι τιούτος. Αυτά είναι τα δυνατότερα, καθότι πολεμήσε από αυτούς και πολεμείς και εσύ με τον εαυτό σου να τον πείθεις ότι ούτως έχει ως λέγουν οι άνθρωποι, χωρίς ούτως να είναι. Να βλέπεις ότι έχεις όλον εξ ολοκλήρου το δίκαιο και να πείθεις τον εαυτό σου ότι έχεις το άδικο.
Αυτοί, αδελφοί μου, είναι η τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Να αραβδίζεις τον εαυτό σου με χρυσό του πισθή να ονομάζει το φως σκότος και το σκότος φως. Να φύγει κάθε δικαίωμα και να σβήσει τελείως η έπαρση. Να γίνεις μωρός εν πλήρη συνέση. Να βλέπεις τους πάντας χωρίς ποσός να σε βλέπει κανείς. Διότι αυτός που θα γίνει πνευματικός τους πάντας ελέγχει υπουδενός ελεγχόμενος. Όλα τα βλέπει. Άνωθεν έχει τους οφθαλμούς και κανείς δεν τον βλέπει. Αυτή και μόνη η ομολογία καταδεικνύει την αγιότητα του γέροντος Ιωσήφ. Άλλοτε πάλι ο γέροντας βεβαίωνε ότι όλη μου η ζωή υπήρξε ένα μαρτύριο και το περισσότερο υποφέρω δι' άλλους, όπου θέλεις να τους σώσεις και δεν σε ακούν και εσύ κλαις και προσεύχεσαι και αυτοί χλεβάζουν και τους κυριεύει ο πειρασμός. Παρά την ταπείνωση και τη σιωπή του γέροντος, τα πράγματα βαθμιδών δυσκόλευαν. Μάλιστα, μερικοί πατέρες στην Αγία Άννα αποφάσισαν να τον τιμωρήσουν για να ταπεινωθεί και να φύγει από αυτόν η πλάνη. Του επέβαλαν λοιπόν διάφορες αγκαρίες, όπως να ασβεστώσει το κυριακό της σκήτης, και αυτός τις έκανε όλες με αγόγγιστη υπακοή. Θα περίμενε κανείς πως όταν είδαν με πόση προθυμία, υπομονή, ταπείνωση, σιωπή και επακοή έκανε ο γέροντας τις αγκαρίες, θα εννοούσαν την εσωτερική του κατάσταση και θα ειρήνευαν. Παρά τα αυτά όμως ο διάβολος συνέχιζε να αναστατώνει τους πλέον ασθενείς πατέρες εναντίον του γέροντος. Τους παρεκκίνησε λοιπόν να κάνουν πρακτικό και να γράψουν στον κώδικα της καλύβας που πήρε ο γέροντας τη μικρά Αγία Άννα να μην το δώσουν σε κανένα. Ο απότερος σκοπός τους ήταν να βρεθεί ο γέροντας χωρίς ιδιοκτητικά δικαιώματα και να διωχθεί από το κελί του. Φυσικά το βάσανο δεν ήταν ότι θα έχανε την καλύβα του, τέτοιο κελεπούρι εύκολα βρίσκει κανείς παντού, αλλά η απερισκεψία και ο φθόνος των πατέρων. Προσπάθησε τότε να απολογηθεί και ήρθε έτσι για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τους πατέρες. Τελικά συμφώνησε η κυρίαρχος μονή μαζί με την σκήτη να τον διώξουν. Με αυτή την απόφαση πόνεσε πολύ ο γέροντας. Όχι μόνο για την προσωπική αδικία που του εγίνετο, που δεν έλεγε να σταματήσει επιτέλους, αλλά κυρίως για την ψυχική βλάβη των πατέρων. Μπήκε λοιπόν στο εκκλησάκι του και έπεσε με κλάματα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Και εκεί στο δάπεδο που προσευχόταν, ξαφνικά αισθάνθηκε μέσα του μια παρηγοριά και γέμισε φως, όπως πάντα γίνεται στην αρχή μιας θεωρίας. Η καρδιά του πλημμύρισε από αγάπη Θεού και βγήκε από τον εαυτό του. Και στη συνέχεια είδε την εξής οπτασία, όπως την διηγήθηκε ο ίδιος. «Ήμουν σε ένα άπλετο φως και μπροστά μου εκτινόταν μια απέραντη πεδιάδα, σαν θάλασσα, χωρίς σημείο ορίζοντος πουθενά, και όλο το έδαφος οσί χιόν λευκό. Μου φαινόταν ότι βάδιζα προς ανατολάς. Δεν πατούσα όμως κάτω στη γη, ούτε αισθανόμουν κανένα βάρος ή περιορισμό. Μόνο ήμουν ντυμένος στα φτωχικά μου ενδύματα, όπως έβλεπα. Πήγαινα με πολύ ταχύτητα και θαύμαζα πως γινόταν αυτό χωρίς προσπάθεια και τι να ήταν αυτό το πράγμα και πού επήγαινα. Και μετά άρχισα να σκέφτομαι πως θα γυρίσω πίσω αφού δεν γνωρίζω τίποτε πού ήρθα και τι είναι εδώ». Σαν να σταμάτησα και κοίταζα γύρω μου με απορία, όχι όμως με φόβο, και σαν άκουσαν μπροστά μου σε ικανή απόσταση ομιλίες. Κατευθύνθηκα προς τα εκεί και βάδιζα σύντομα να βρω αυτούς που μιλούν, να μου πούνε τι είναι αυτά. Κι όπως εβάδιζα ευρέθην σε ένα κάμπο. Και όλος έκθαμβος υπόρουν. Πώς ευρέθην ιστιού τον ωραίο τοπίο. Και ζήτουν μέρος να φύγω, μην τύχει κανείς και με μαλώσει, διότι χωρίς άδεια εισήλθον εκεί. Και κοιτάζον με περιέργεια δεξιά και αριστερά να έβρω διέξοδο, είδα κάποιο κύλωμα της γης όπου ήταν κατασκευασμένη μια κατάβαση, όπως τις μεγάλες πόλεις που κατεβαίνει κανείς στις υπόγειες τοές. Εισήλθον εις μια θύρα υπόγειων, κοίτωνα ως της υπεραγίας ημών Θεοτόκου. Και εκάθυντο νέοι ωραίοι, εστολισμένοι στολήν θαυμασίαν, και είχον σταυρών ερυθρό εις το στήθος και εις το μέτωπο εμπρός. Και ηγέρθη από το θρόνο νοής, όπου ήτο σαν στρατηγός και φόρη λαμπροτέρα στολή, και μου λέγει με οικειότητα σαν πολύς γνωστός μου. «Έλα», λέγει, «διότι εσένα αναμένομεν», και με προέτρεψε να καθίσω.
«Συγχώρησέ με», λέγω, «δεν είμαι άξιος να καθίσω αυτού, αλλά αρκεί να σταθώ εδώ εις τους πόδας σας». Εγώ συναισθάλθηκα και ντρεπόμουν, γιατί είχα αίσθηση πως ήμουν ντυμένος με τα παλιωράσα μου, που ήταν ξεσχισμένα και άπλυτα. Και μηδιά σας με πήρε από το χέρι και κατεβαίναμε σε πολυτελή σκαλοπάτια, σαν κυκλικά μου εφαίνοντο, και κάτω ακουγόταν μελωδία. Όταν τελείωσε η κάθοδος, που δεν μου εφάνηκε πολύ, αντίκρισα μια τεράστια αίθουσα που ήταν μάλλον νάρθικας ναού, γιατί υπήρχαν στασίδια ωραιότατα, γεμάτα από ολόφωτους νέους που έμοιαζαν όλοι τους την ηλικία και τα χαρακτηριστικά, και αυτοί έψαλαν τον ύμνο που άκουγα πρωτύτερα. Όταν τα είδα όλα αυτά, σταμάτησα και δεν μπορούσα τίποτε να κάνω. Μόνο θαύμαζα τα μεγαλεία αυτά και το ωραιότατο μέλος της ψαλμωδίας. Ο οδηγός μου, μόλις εφθάσαμε κάτω στο δάπεδο, με άφησε και προχώρησε μέσα προς Ανατολάς, που φαινόταν ότι ήταν ο κυρίος ναός. Οι νέοι εκείνοι με προσκαλούσαν να μπω σε ένα από τα στασίδια τους και μου εφέροντο με τόση οικειότητα, που ενόμιζα ότι με γνώριζαν από πολλού και ήσαν φίλοι εγκάρδιοι. Από μέσα στον κυρίως ναό ακουγόταν άλλος ύμνος και φαινόταν ευκρινέστερα ότι απευθυνόταν στην κυρία μας Θεοτόκο. Εγώ ήθελα να με αφήσουν να καθίσω κάπου εκεί στο δάπεδο και να θαυμάζω αυτή τη μεγαλοπρέπεια. Τότε άνοιξε η πόρτα και ήρθε πάλι ο στρατηγός που με είχε φέρει εκεί και μου φώναξε με χαρά. «Έλα, πάτερ Ιωσήφ, έλα μέσα, πάμε να προσκυνήσεις». Εγώ δεν εκινούμουν από συστολή, αλλά αυτός με πήρε από το χέρι. Περάσαμε ανάμεσα από τους λαμπρούς εκείνους νέους και φτάσαμε στην είσοδο. Όταν άνοιξε και με τράβηξε μέσα σε μια ασύλληπτη μεγαλοπρέπεια, στο άπειρον εκείνο μεγαλείο, που δεν γνωρίζω αν ήταν ναός ή ο ουρανός και ο θρόνος του Θεού, έμεινα ακίνητος. Όλη μου η αίσθηση, όλη μου η θεωρία, όλο μου το είναι, πλημμύρισαν από τη δόξα και το φως εκείνο, το όντως άχτιστο και υπερπάσα λευκότητα και αφάνταστη λεπτότητα. Τότε είδα προς τα εμπρός μου το εξαίσιο τέμπλο αυτού του μεγαλοπρεπούς ναού, από το οποίο, όπως από τον ήλιο πηγάζει το φως, έτσι και από εκεί σκορπιζόταν όλη η δόξα και η μεγαλοπρέπεια. Τότε διέκρινα δύο μεγάλες εικόνες, δεξιά και αριστερά της ωραίας πύλης, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Παναχράντου Μητρός Του, καθημένης επί θρόνου, η οποία εβάσταζε στα γόνατά της ως βρέφος των προαιώνιων κυριών μας. Μόλις μπόρεσα να κοιτάξω καλύτερα, γιατί με εχμαλώτησε τελείως η θεωρία αυτή, δεν μου φάνηκαν πλέον σαν εικόνες, αλλά σαν οι ίδιοι πραγματικά ζωντανοί. Και το Πανάγιο βρέφος άστραψε τόσο που τα πάντα εσήγησαν, γιατί γύρω έψαλαν ένδοξοι αξιωματικοί. Τότε μου ένευσε ο οδηγός μου να πλησιάσω για να προσκυνήσω και με γύρισε προς την δέσποινά μας Θεοτόκο και πάντων των χριστιανών παραμυθία. Δεν κατάλαβα αν και πόσο κινήθηκα, και ενώ ήμουν στραμμένος προς αυτήν και προσπαθούσα να θαυμάσω τη δόξα και το μεγαλείο της, ο οδηγός μου, που φαινόταν ότι είχε πολλή οικειότητα και παρησία, με ένα ύφος παρακλητικό και με φωνή πολύ καθαρή, που την θυμάμαι και τώρα, είπε προς την κυρία μας: «Κυρία και δέσποινα του παντός, βασίλισσα των αγγέλων, άχραντε Θεοτό και Παρθένε, δείξον τη χάρη σου εις των δούλων σου τούτων, όπου τόσο πάσχει δια την ειδική σου αγάπη, ή να μη υπό της θλίψεως καταποθεί». Τότε τι να πω, ευτελής και υπερπάντα άνθρωπον αναξιότατος. Εύνης εξήλθε τόση λαμπρότης από τη θεία εικόνα της και φάνη τόσο ωραία η Παναγία, ολόσωμος, και βάσταζε στις αγκάλες της το σωτήρα του κόσμου, τον Κύριό μας Ιησού, πλήρη χάριτος και μεγαλείου, όπου από την τόση ωραιότητα, μυριάδας του ηλίου φαϊνοτέρα, έπεσα κάτω εις τους πόδας της, μη δυνάμενος να την ατενίσω, και κλαίωνε φώναζα: «Συγχώρησόν με, μανούλα μου, όπου εν αγνία μου σε λυπώ, δέσποινά μου, μη με εγκαταλείπεις».
Τότε άκουσα τη μακαρία και μελισταγή της φωνή και πάσης παρηγορίας υπερτέρα να λέγει: «Γιατί απελπίζεσαι? Έχε την ελπίδα σου σε μένα». Τότε είπε στον οδηγό μου: «Πάρε τον τώρα στον τόπο του να αγωνίζεται». Και αισθάνθηκα ότι κάποιος με ένοιξε στον ώμο και δοκιμάζοντας να σηκωθώ βρέθηκα στον τόπο μου όπως ήμουν στην αρχή και προσευχόμουν. Και ούτως κλαίων εν αληθεία συνήλθον βρεγμένος στα δάκρυα και πλήρης χαράς. Από τότε και πέρα τόση αγάπη και ευλάβη αισθανόμουν προς την Κυρία μας, ώστε μόνο το όνομά της με γέμιζε χαρά πνευματική. Το «Έχε την ελπίδα σου σε μένα» ήταν από τότε και μπρος η μόνιμη παρηγοριά μου. Από εκείνη τη στιγμή η Παναγία μας φώτισε τους προεστώτας της Κήτης που ήσαν εναντίον του να μακροθυμήσουν και του έδωσαν ευχητικό σκητιώτικο, ενώ μέχρι τότε ο γέροντας είχε ευχητικό ερημίτικο. Παρόλα αυτά όμως και ενώ ο διωγμός κατέπαυσε, οι κατηγορίες και οι θλίψεις έρχονταν η μία κατόπιν της άλλης. Μια φορά επειδή κόντευε να σπάσει η καρδιά του από τον πολύ πόνο, ξαναπήγε στο εκκλησάκι του και άρχισε να προσεύχεται με πολλά δάκρυα στην Παναγία και να ασπάζεται την εικόνα της στο τέμπλο. Κατέφευγε στην Παναγία αφού η ίδια του είχε πει να έχει την ελπίδα του σε αυτήν. Για μια στιγμή κουράστηκε και κάθισε στο στασίδι. Ξαφνικά η εικόνα της στο τέμπλο άστραψε φως και τότε η μορφή της πήρε κανονικές διαστάσεις και δεν ήταν εικόνα πλέον, αλλά ζωντανή μορφή. Η Παναγία του φανερώθηκε κανονικά. Ήταν τόσο όμορφη και τόσο φωτεινή που δεν μπορούσε να την κοιτάξει επειδή το θείο βρέφος στην αγκαλιά της άστραπτε σαν τον ήλιο. Τον γέμισαν με τόση αγάπη Θεού που ένιωθε ότι δεν είχε την βαρύτητα του σώματός του και θαύμαζε έξαλλος. Τότε τον κατεφίλησε η Παναγία και επλήστη αρήτου χαράς και ευωδίας και του είπε με φωνή γλυκυτέρα του μέλητος: «Δεν σου είπα να ελπίζεις σε μένα, γιατί απελπίζεσαι?» Και άπλωσε τα χέρια της για να του δώσει τον γλυκύτατο Ιησού μας, αλλά από την έκπληξη έμεινε ακίνητος. Τότε τον πλησίασε εκείνο το ουράνιο βρέφος και τον χάιδεψε σε όλο του το πρόσωπο και αυτός φίλησε το παχουλό χεράκι του σαν να ήταν ζωντανό. Η ψυχή του γέμισε τόσο έρωτα Θεού και φως που δεν μπορούσε άλλο να σταθεί στα πόδια του και έπεσε κάτω. Τότε η Παντάνασα μπήκε πάλι στην εικόνα της και του άφησε τη θεϊκή παρηγοριά της και μια ανέκφραστη ευωδία. Όταν συνήλθε, κατεφίλησε τον τόπο που στεκόταν η Παναγία, που ευωδίαζε για πολύ καιρό μετά. «Αισθάνθηκα το μαλακό χεράκι του Ιησού μας», έλεγε έπειτα ο γέροντας Ιωσήφ με θαυμασμό για τη συγκατάβαση του Χριστού προς την ευτέλειά του. Ομολογούσε ότι οι τιού του είδους θεοπτίες είναι βίωμα και αίσθηση μιας άλλης ζωής, άγνωστος και άγευστος εις τους μη ειδώταστοι αυτά, και έλεγε ότι όσο και αν προσπαθήσει εκείνος που τις είδε να περιγράψει τι αισθάνθηκε, ποτέ δεν θα μπορέσει να δώσει στους άλλους να καταλάβουν τι συνέβη, αλλά απλώς τους δίνει μια σκιώδη περιγραφή. Αφού και ο ίδιος ο Παύλος δεν μπορούσε όχι μόνο να περιγράψει τι είδε στον τρίτο ουρανό, αλλά ούτε ο ίδιος καταλάβαινε την εκεί αρπαγή του, γι' αυτό και έγραφε για άρρητα ρήματα. Ο Θεός παρηγορούσε τον γέροντα κατά καιρούς με τέτοιες θεϊκές οπτασίες, διότι εκείνη την εποχή ήταν εγκαταλελειμμένος. Δεν είχε κανένα άνθρωπο πιο έμπειρο από αυτόν για να τον έχει γέροντα. Και οι τότε πατέρες και πνευματικοί δεν καταλάβαιναν από νοερά προσευχή και πραγματικές καταστάσεις χάριτος. Και αν επέμενε να τους δώσει κάποια ερμηνεία, την θεωρούσαν πλάνη, διότι δεν είχαν την κατάλληλη πείρα, αφού τα των Αγίων μόνο οι Άγιοι τα πιάνουν και του έλεγαν: «Παιδί μου, αυτά είναι επικίνδυνα,
καλύτερα να μην ασχολείσαι με τέτοια. Αλλά ο γέροντας δεν υποχωρούσε σε αυτά. Ο Θεός τον φώτιζε να επιμένει και έλεγε με χαρακτηριστική ανδρεία, «Πώς ο Κύριος που κάλεσε και εμάς δεν είναι ο ίδιος που έδωσε τη αυτήν χάρη και στους πατέρες της Εκκλησίας, γιατί να μην τη βρίσκουμε κι εμείς?» Αλλά μαζί με την αγωνιστικότητα συνδύασε την ταπείνωση και την υπομονή και γι' αυτό τον βοήθησε ο Θεός, διότι «Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη». Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.